Καλησπέρα σα. Συγχαρητήρια στην Ομονία για την νίκη της. Ήταν ένα παιχνίδι που θέλαμε να κερδίσουμε. Ο δρόμος είναι μακρύς. Η ομάδα είναι στην τέταρτη θέση. Τα τελευταία παιχνίδια χάσαμε κάποιον έδαφος. Τα δύσκολα είναι για τους δυνατούς. Εμείς στην ομάδα νιώθουμε δυνατοί. Θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε με τους ποδοσφαιριστές μας, να επανέλθουμε σύντομα στον δρόμο των επιτυχιών. Για το παιχνίδι θεωρώ ότι ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο, είχαμε κάποιες προϋποθέσεις και οι δύο ομάδες. Είχε μια ευκαιρία μονιά με το δοκάρι. Γενικά ήταν ένα ισοδύναμο παιχνίδι, με πολλές μονομαχίες, ένταση. Δεν μπορώ να πω ότι επικράτησε κάποια ομάδα της άλλης. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου δεχτήκαμε τον γκολ από τη φάση του πέναλτι. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είμαστε πολύ απειλητικοί. Εντάξει, όπως είπα πριν, είναι το πέμπτο παιχνίδι που δεν καταφέρνουμε να κερδίσουμε. Αυτό μας προβληματίζει, αλλά είμαστε σίγουροι ότι έχουμε τους ποδοσφαιριστές, έχουμε τη δύναμη και θα επανέλθει η ομάδα σύντομα. Συγχαρητήρια ξανά στην Ομόνια, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε τον κόσμο μας που ήρθε. Τώρα είναι που θέλουμε την υποστήριξή του. Η ομάδα περνά δύσκολη φάση λόγω των τελευταίων αποτελεσμάτων. Αλλά είμαστε εντός στόχων και θα προσπαθήσουμε να παραμείνουμε και να επαναφέρουμε την ομάδα στην υπόλοιψη όλου του κόσμου εκεί που ήταν πριν. Ευχαριστώ πολύ. Coach, όπως έχεις πει και εσύ, τα πέντε τελευταία παιχνίδια καθόλου συγκομιδή και ο Άρης μπαίνει στην εξάδα με την πρίκα που έκτισε τους βαθμούς μέχρι το Γενάρη. Όμως πρέπει να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό που μας έχει συνηθίσει στα αρχικά στάδια, γιατί η πρίκα πλέον των βαθμών γίνεται πιο δύσκολη και ίσως χαθεί και ο στόχος της Ευρώπης. Πώς σκέφτεστε να το διαχειριστείτε εν ώψη της μεγάλης δυσκολίας πλέον στο play-off? Ευχαριστώ. Εντάξει, όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Αυτό το είπαμε, ότι ο πρώτος που είναι υπεύθυνος για αυτόν είμαι εγώ, αναλαμβάνω τις ευθύνες μου. Θα μιλήσουμε ως ποδοσφαιριστές, είμαστε η ίδια ομάδα. Επανήλθαν όλοι οι ποδοσφαιριστές, θα μπορούμε να δουλέψουμε και από το Κοπ Αφρικα, έρθαν οι παίχτες πίσω και από κορονοϊούς και από τραυματισμούς. Θεωρώ ότι η ομάδα μας είναι από τις καλύτερες του προαθλήματος. Τώρα τα αποτελέσματα και η μέτρια αποδόση που είχαμε σήμερα είναι θέμα όλων μας, θα κάτσουμε να δουλέψουμε. Πρώτον εμένα, είμαστε σίγουροι ότι θα επανέλθει αυτή η ομάδα. Έχουμε εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές μας. Συνολικά βλέποντας, είμαστε εδώ που είμαστε. Και ξαναλέω, θα κυνηγήσουμε τους στόχους κάθε παιχνίδι για να μείνει ο Άρης σε τροχιά Ευρώπης. Coach, θα πάρω πάσα από το τελευταίο που είπατε με την επιστροφή των παιχτών. Πιστεύετε ότι ναι μεν τιμή για τον Άρη η απουσία παιχτών στο Κόπα Αφρικα στη μεγάλη αυτή διοργάνωση, όμως πιστεύετε ότι η απουσία του Γιανγκό στη δεξιά πλευρά της άμυνας στήχησε? Ήταν το μεγάλο πρόβλημα που έφερε αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα? Κοιτάξτε, έχουμε μεγάλο ρόστερ. Ο Γιανγκό είναι ένας πολύ σημαντικός παίχτης για μας, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά που έχουν στα αποδυτήρια. Δεν είναι δικαιολογία ποιος έλειπε. Το θέμα είναι, ξαναλέω, ότι δεν καταφέραμε να κερδίσουμε και αυτό μπαίνει πίεση από έξω για την ομάδα και η διαχείριση θα κάνει τη διαφορά στο επόμενο διάστημα. Άρα, ξαναλέω ότι είμαστε δυνατοί, έχουμε εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές μας, έχουμε αρκετή ποιότητα. Τα αποτελέσματα ήρθαν, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτή τη στιγμή. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να δουλέψουμε για να μπει η ομάδα ξανά σε δρόμο επιτυχίων. Τίποτε άλλο δεν έχουμε να κάνουμε. Εντάξει, οι άνθρωποι ήρθαν για να εμβολιάσουν τους υφιστάμενους ποδοσφαιριστές, το ρόστερ μας, το βασικό ρόστερ είναι εδώ. Τα παιδιά ήρθαν, προσπάθησαν, είναι καλοί ποδοσφαιριστές, χρειάζονται τον χρόνο τους και είμαι σίγουρος ότι θα δώσουν πολλές βοήθειες στη συνέχεια, γιατί έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια ακόμη. Είμαστε, ξαναλέω, εντός στόχων
και θέλουμε να κυνηγήσουμε να τους πετύχουμε. Τίποτε δεν χάθηκε για μας. Ναι, 15 διεκδικήσιμη βαθμία, τελευταία 5 παιχνίδια πήραμε μόνο 2. Αυτό μας προβληματίζει, να είστε σίγουροι. Και ξαναλέω, η προσπάθεια μας είναι να επανέλθει η ομάδα χωρίς πανικό. Δεν είμαστε από αυτούς που θα μας πάρει ο πανικός. Και να είστε σίγουροι ότι ο Άρης θα επανέλθει. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.